Καύσωνας διαρκείας σαρώνει τη χώρα με την κορύφωσή του να βρίσκεται πρώτων πυλών. Στο Κιλκίς ο υδράργυρος πλησίασε τους 42 βαθμούς, ενώ σε πολλές περιοχές ξεπέρασε τους 40, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πολιτών, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, με το κέντρο της Αθήνας να βράζει από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Για μπάνιο πάμε τώρα. Με air condition, με μπύρες, νερά, τα πάντα. Το θερμόμετρο στην Αθήνα χτυπάει κόκκινο και το κέντρο της πόλης καίγεται. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Καλλιθέας και όπως βλέπετε πίσω μου η κεντρική πλατεία είναι εντελώς άδεια. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνιχτική και η θερμοκρασία αγγίζει ήδη τους 38 βαθμούς Κελσίου. Νεράκι, κολύμπι, όλα καλά. Στο σπίτι πολύ με το air condition, νεράκι μπόλικο, μπανάκια. Δεν είμαστε ούτε μια ώρα, φεύγω κιόλας. Δεν είναι παραπάνω, όσο εδώ είμαστε και μετά σπιτάκι. Θερμική κάμερα πετάει πάνω από την Αθήνα που κυριολεκτικά φλέγεται. Δείτε το αποτύπωμα του καύσωνα στην πόλη. Στην πλατεία Ομονίας η θερμοκρασία στην άσφαλτο αγγίζει τους 70 βαθμούς. Πάρα πολύ δύσκολο. Καπέλα δεν μπορείς. Δεν βολεύεις τη δουλειά. Στάζεις εδώ, δεν γίνεται. Πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Υπομονή, καπέλο, μια πετσετούλα για να σκουπίζομαι και υπομονή. Πόσο δύσκολο είναι για εσάς, εργαζόμενους του Δήμου, να είστε έξω με τέτοιες θερμοκρασίες? Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί βγαίνουμε και στους 45 βαθμούς Κελσίου έξω. Στη Λάρισα η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Το μεσημέρι σχεδόν κανείς δεν κυκλοφορεί έξω. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και στο κέντρο της Λάρισας η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Πολύ ζέστη Λάρισα. Άδεια τελείως. Όλοι έχουν πάει στις παραλίες. Εμείς καθόμαστε λόγω εργασίας εδώ. Στη Θεσσαλονίκη, η παραλία της Αρετσούς γεμίζει με κόσμο την ώρα που εργάτες στο κέντρο της πόλης δουλεύουν κάτω από τον καυτό ήλιο. Για όλο τον κόσμο είναι. Άμα κάνεις τέτοια δουλειά, υποχρεωτικό είναι. Εδώ, στην Καλαμαριά, έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι η θερμοκρασία λίγο μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε χθες τέτοια ώρα. Από χθες λειτουργούν στην Αθήνα, τον Πειραιά και άλλους δήμους κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των πολιτών που το έχουν ανάγκη. Με τον καύσωνα να δείχνει τα δόντια του, κοντά μας βρίσκεται η μετεωρολόγος του Sky, Ματίνα Μπέρου, για να δούμε αρχικά, Ματίνα, πού χτύπησε σήμερα κόκκινο ο υδράργυρος. Καλησπέρα, Μάρκο. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα ήταν στο Κιλκίς, στους 41,7 και στους 41,2. Ακολουθεί η Φθιώτιδα και η Πιερία, όπου ο υδράργυρος έφτασε στους 40,8 βαθμούς. Οι Σέρες στους 40,7 και στη Σκάλα Μεσσηνίας έφτασε η θερμοκρασία του 40,6 βαθμούς. Πρωταθλητής λοιπόν στις υψηλές θερμοκρασίες στο Κιλκίς, αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές δεν πάνε πίσω, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Ακριβώς, Μάρκο. Γενικά, θερμές αέριες μάζες θα μεταφερθούν στη χώρα μας μέχρι και την Παρασκευή, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κυρίως στη βόρεια και την δυτική ηπειρωτική χώρα, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Να πω επίσης ότι από Δευτέρα σε υψηλά επίπεδα θα κυμαίνονται και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, δηλαδή τις βραδινές ώρες. Οπότε τι να περιμένουμε από αύριο Κυριακή, Ματίνα? Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες αύριο Κυριακή. Δεν θα είναι πολύ διαφορετικές από σήμερα, δηλαδή στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Τώρα τη Δευτέρα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία. Όπως βλέπουμε θα φτάσει τους 41-42, πιθανώς στη δυτική ηπειρωτική χώρα να φτάσει και τους 42. Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία, θα κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα για την εποχή, καθώς θα φτάνει στα ηπειρωτικά του 41 με 43 βαθμούς. Να κυρίως, τα 43 άρια λοιπόν. Ναι, κυρίως στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια ηπειρωτική χώρα, αλλά και στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και εκεί θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσουν δηλαδή τους 40 με 41 βαθμούς. Να δούμε λίγο και τους ανέμους τώρα, καθώς θα είναι αρκετά ενισχυμένοι στο Αιγαίο, θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ οι βοριάδες, όπως βλέπουμε και αύριο, αλλά και τη Δευτέρα, τοπικά θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, όπως προανέφερα. Αυτή τώρα η άνεμη, αυτοί οι βοριάδες θα συνεχιστούν και όλη την εβδομάδα. Δηλαδή στο Αιγαίο θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα είναι 6 με 7 μποφόρ. Αλλά δεν βλέπω να βοηθάνε ρίχνοντας λίγο τη θερμοκρασία. Όχι. Στα νησιά, στο κεντρικό Αιγαίο, ναι.
Όπως είπαμε, δηλαδή Ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Νότια Κρήτη κυρίως, αλλά και Ιόνιο, εκεί τα νησιά θα έχουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η κορύφωση του κύματος καύσωνα. Ματίνα Μπέρου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και καταφύγιο δροσιάς στις πολύ υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν, όπως είναι φυσικό, οι παραλίες, σύνδεση με την παραλία Αλίμου και τον Σπύρο Αλεξανδρία. Έχει πολύ κόσμο. Και να σου πω, Μάρκο, ότι από νωρίς το πρωί καρφίτσα δεν πέφτει στις δημοφιλείς παραλίες των νοτίων προαστίων της Αττικής, όπου μέχρι και αυτήν την ώρα εκατοντάδες λουόμενοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους, τόσο Αθηναίοι όσο και τουρίστες που ψάχνουν να βρουν κάποιο αντίδοτο στην αφόρητη ζέστη. Βρισκόμαστε στον Άλυμο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 35 βαθμούς Κελσίου. Νωρίτερα ο υδράργυρος είχε φτάσει και τους 39 βαθμούς. Και όπως μπορείτε να δείτε, οι λιόμενοι συνεχίζουν τις βουτιές τους μέχρι να νυχτώσει, όπως μας είπαν. Και όταν νυχτώσει, θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής, προκειμένου να αποφύγουν και την αυξημένη κίνηση στους δρόμους. Όπως μας ενημέρωσαν μάλιστα οι καταστηματάρχες στα beach bars της περιοχής, όποιος δεν είχε προνοήσει να κάνει κράτηση σε κάποια ομπρέλα, με κάποια ομπρέλα και ξαπλώστρα τις προηγούμενες ημέρες από τις αρχές της εβδομάδας, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να βρει κάποια διαθέσιμη και αναγκάστηκε, εφόσον ήρθε και σε ώρα αιχμής, να στρώσει την πετσέτα του και την ψάθα του στην άμμο. Αντίστοιχα, υψηλές είναι οι κρατήσεις μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, όταν και αναμένεται η κορύφωση αυτού του κύματος καύσωνα. Πλησιάζει 8.30 η ώρα και όμως μικροί και μεγάλοι παραμένουν, έχουν ξεχυθεί στην παραλία. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, καθώς σε κλειό καύσωνα βρίσκονται πολλές βαλκανικές χώρες. Ξανά κοντά μας ο Γιώργος Φελίδης. Γιώργο. Και ειδού η απόδειξη. Βουκουρέστι, κέντρο της ρουμανικής πρωτεύουσας, 44 βαθμούς. Πρωταθλήτρια η πόλη του Βουκουρεστίου σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Με τον υδράγυρο, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, σε άλλες περιοχές, αγροτικές περιοχές και στις μεγάλες πόλεις, να είναι ακόμα υψηλότεροι από αυτούς τους 44 βαθμούς και να έχουν εκδοθεί και κόκκινες προειδοποιήσεις σε πολλές περιοχές για υπερβολικό καύσωνα, ενώ ένας καύσωνας που θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, όπως λένε. Πάμε στη Βουλγαρία, όπου εκεί σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές. Βλέπουμε πλάνα από την κεντρική πλατεία της Σόφιας. Ο υδράγυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 43 βαθμούς σε διάφορες περιοχές τις επόμενες ώρες. Αλλά και η Σερβία καταγράφει θερμοκρασίες ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες. Θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, με τις προβλέψεις να λένε πως ο υδράγυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ώρες. Μια Σερβία που έχει και το πρόβλημα της υγρασίας, που καθιστά την ατμόσφαιρα ακόμα πιο ανυπόφορη. Είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός. Ευχαριστώ, Γιώργο.